Yo guys, ωραία λοιπόν, ήρθε ένα νέο snapshot στο Minecraft και αυτή τη φορά έχουμε αναβαθμίσει την πανοπλία μας εδώ πέρα Έχουμε και άλλα, άλλα καινούργια πράγματα που δεν έχω δει και σε προηγούμενα snapshots Προς το παρόν έχουμε αυτά τα smithing templates έχουμε. Είναι ό,τι πρέπει για να διακοσμήσεις την πανοπλία σου Τώρα που είχαμε τις εποχές που απλά πέραμε ένα leader arm και το ζωγραφίζαμε με die Δηλαδή εδώ πέρα που έχουμε τα χρώματα αυτά εδώ και Όπως λάπηλα ζούλε πέραμε και διάφορα άλλα και τι κάναμε να φαίνονται ωραίε. Τώρα λοιπόν έχουμε με το Smithy Template να δουλεύει κανονικότατα από ό,τι ήταν προηγουμένω και θα χρειαστεί αυτά τα Smithy Templates. Α πούμε για να πάρω ένα να βάλω εδώ πέρα, ξέχασα να πάρω πανοπλία, Ωραίο είμαι και εγώ. Θα πάρω την Iron γιατί μου αρέσει η Iron. Λοιπόν, πλία, πρώτα ένα smithing template για να δούμε. Και όλα αυτά είναι διάφορα σχέδια είναι πάντω. Εδώ και μετά έχουμε εδώ πέρα που έχω τα διάφορα ores, diamond, nether quartz, Άμα αυτά είναι τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει για την πανοπλία όπω βλέπετε εδώ. Για μάτι και έβαλα την πανοπλία μου να φαίνεται έτσι. Βάζει λάπη λαζούλη και είναι με μπλε. Gold βάζει και είναι χρυσό. Και μπορεί να τα κάνει με διάφορο άλλο πρώμα, δηλαδή, χρώμα. Ό,τι γουστάρει δηλαδή. Ό,τι χρώμα θέλει. Διαλέγει. Εδώ είναι η διάσπρα έτσι αλλιώς, Οπότε Move το θέλει. Nether Bricks. Και αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι με το που βάλετε εδώ πέρα και το φτιάξετε, αυτό εδώ θα χαθεί. Οπότε Πώ μπορούμε να πάρουμε κι άλλα από αυτά. Ε, είναι πολύ εύκολο ρε εσείς. Ε, άμα κάνετε πολύ επιβίωση και αυτά, ξέρετε και έχετε δει κάτι πίλατς outpost. Και ξέρετε αυτά τα εγκατελειμμένα ναυάγια, τα πλοία που βρίσκετε στη θάλασσα, στη ζούγκλα, ένα ναό, πυραμίδε κτλ. Ε, εκεί μπορείτε να τα βρείτε τα περισσότερα. Ακόμη και στη θάλασσα. Στο Ocean Monument μπορείτε να βρείτε διάφορα από αυτά εδώ, το καθένα. Από όσο ξέρω, το ένα plate, ένα sentry είναι. Ε, λοιπόν, κάπου εδώ είναι. Μπορείς να το πάρεις από τα Pilots Outpost στο Center στα Seaward και το Tide, αυτό εδώ, το πέρατο Smithy Template που είναι το Tide Armor Trim, μπορείς να το πάρεις αφού ε, νικήσεις ένα Elder Guardian. Δεν είναι μέσα στο Monument, είναι αφού νικήσεις ένα Elder Guardian. Τότε θα σου το δώσει λογικά. Άμα είναι με Rage, νομίζω πρέπει να είναι με Rage αυτό, για το τι ακριβώς θα πάρεις. Και yeah, εδώ ακριβώς ορίστε μας. Μπορείς να το βάλεις ακόμη και σε όποια πανοπλία όπως είπα Boots, κράνος, legs Ακόμα μπορείς να το βάλεις και σε κράνος χελώνας μπορείς να βάλεις Δηλαδή άμα πάρουμε εδώ πέρα για να πάρω, πάρω αυτό, αυτό Και αμάτι, βλέπετε Ακόμη και το κράνος χελώνας μπορεί να αλλάξει με χρώματα Μπορείς να πάρεις και αυτό και να είναι έτσι oh, Σαν μάτια είναι Δηλαδή είναι τα VEX είναι Αυτά μπορείτε να το βρείτε νομίζω στο ε, Στο Woodla Mansion μπορείτε να τα βρείτε αυτά και ναι, όπω βλέπετε εδώ πέρα, καλύτερο έχει έρθει. Ε, okay, οκ, πάμε yeah. για το επόμενο που λογικά δεν έχω δει, αλλά εσεί έχετε δει. Τώρα, πού πήγε. Αυτό που παίζα το έχω δει, νομίζω, που ήταν με βάρκα με τσέστη ήταν. Και έχουμε εδώ πέρα το μπαμπού είδου. Δηλαδή, ό,τι Τώρα μπορώ να έχω και ένα τσέστη μαζί μου, ενώ μπορώ να κάνω βόλτε στο γρασίδι. Και εδώ στο πάτωμα που δεν έχει νερό καθόλου. Έτσι απλά yeah. το βάλα τυχαία εδώ πέρα. Ένοιγο anyway, εγώ έχουμε και εδώ πέρα τα κεφάλια που έχουμε Για το Minecraft και το καινούργιο Piglin κεφάλι Και εδώ είναι το Noteblock. Το Noteblock ακούγεται έτσι Αλλά άμα βάλεις ένα κεφάλι Από Ender Dragon παράδειγμα Μπορείς χειριστικά να το κάνεις να ακούγεται Λες και είναι ένας Ender εδώ κοντά Perfect για trolling είναι Και το Piglin κεφάλι είναι το ίδιο Που μπορείς να κάνεις Επίση εδώ προσέξα και ότι βέβαια ένα μπλε εδώ πέρα όπω είναι αυτό που έχει ο Γόρντεν. Που έχουν τα Deep Slate, νομίζω λέγονται. Πώ λέγονται αυτά, Όχι Deep Slate. Ε, okay, για να τα βρω αυτά. Αυτά εδώ, Skulk, τα Skulk είναι. Κάπω σαν για αυτά ακούγεται από τα Skulk που εμφανίζεται ο Γόρντεν, δηλαδή στο Summoner είναι. Αυτά εδώ, Skulk Streeter είναι. Ο αυτά school sensor που έχονται τα sensor και τα λοιπά δηλαδή κάνουν ήχο αυτά και μπορεί να βάλεις και οποιοδήποτε mob head έχει εδώ πέρα zombie αλλά το player head δυστυχώς δεν δουλεύει α! φόρασα το κεφάλι αλλά φάση είναι ότι δεν έχουμε και σκελετό για κράνος δεν έχουμε εδώ κεφάλι δηλαδή σκελετό Εργό αυτό στο bedrock υπάρχει όμως αυτό κι αν είναι ωραίο troll Δηλαδή βάζει το κεφάλι, δυστυχώ το player κεφάλι όμω ε, δεν δουλεύει καν. Θα μπορούσε να έχει κάποιον ήχο, α πούμε, το παλιό ου και αυτά. Θα ήταν ωραίο. Θα είχε φάση άμα είχε. Αλλά το θέμα είναι ότι παίζει ακόμη ο ήχο εδώ πέρα. Φαίνεται τι έχει. Τι άλλε και εσύ εδώ πέρα, ρε. Όλη μπροστά μου ρε, είσαι για. Δεν να σε προσέχω. Θέλει προσοχή, τι να πω, ρε. Και το ζόμπι εδώ. Άντε να παίζει σε peaceful mode και να έχει βάλει εδώ το zombie. Να έχει εδώ πέρα το κεφάλι, ρε φίλε, ό,τι καλύτερο. Και να λέει ο άλλο, ρε φίλε, τι γίνεται, peacefully μου, γιατί υπάρχει ζόμπι. Αυτά έχει λοιπόν. Δηλαδή. <coughs> το πιο ωραίο snapshot που υπάρχει. Αυτό θα είναι για το 1,20 είναι. 1,25 πήγα να πω, αλλά τέλο πάντων. 1,20 update. Και άμα θέλετε και εσείς να παίξετε αυτό το snapshot θα πρέπει να έχετε Minecraft Java Edition και να βάλετε τα data packs όταν φτιάξετε έναν κόσμο θα σας λέει data packs. Πηγαίνετε εκεί και θα σας, και να τα ενεργοποιήσετε. Έτσι, τι είδου ε, κομπανίες σου θα φτιάξετε με τι πανοπλίε, χρώματα και αυτά. Δηλαδή, θα φτιάξετε μια μπλε πανοπλία εδώ πέρα, ή κάποιο θα χρησιμοποιήσετε εδώ για άλλα χρώματα. Όπω mm -hmm. έχουμε εδώ, οτιδήποτε χρυσό ή κόπερ. Καλό φαίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλά κομπανίε που μπορεί να κάνει. Mm -hmm. Όπω και αυτή εδώ η πανοπλία που έχω. Φαίνεται πολύ ωραίο. Δηλαδή, τώρα fashion update πρέπει να είναι αυτό πιο πολύ. Anyway, και επίση δεν έχουμε και το sniffer νομίζω. Ναι, δεν έχουμε το sniffer σε αυτό το snapshot. Πιο πολύ έχουμε το armor trim λέγεται. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε. Μην ξέχασετε να κάνετε like και subscribe. Και ελπίζω να μην ξέχασετε κάτι άλλο. Άμα ξέχασε κάτι άλλο, δεν πειράζει. σω την επόμενη φορά. Οκ, okay, και. Bye!